Ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ενώσεων Προστασίας Δανειοληπτών Καταναλωτών Πολιτών, μια συνομοσπονδία η οποία έχει πια πανευρωπαϊκή διάσταση, ο κύριος Ευάγγελος Κρητικός, με τον οποίο το ακτινογραφούμε χρόνια το πρόβλημα, στο ίδιο έργο θεατές μένουμε. Καλημέρα, κύριε Κρητικέ. Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροτές του ραδιοφώνου σας. Λοιπόν, κύριε Κρητικέ, για πείτε μου καταρχάς, περιμένατε τόσο συντριπτική απόφαση των αρεοπαγητών και μάλιστα όπως διέρευσε η εστία και δεν διεψεύστη. Οι 9 που καταψήφισαν τα προνόμια των servicers δέχτηκαν bullying μέσα στην Ολομέλεια με εκφράσεις του τύπου «Αν δεν το ψηφίσουμε, για να τα μαθαίνει και ο κόσμος, τότε δεν θα έχουμε αναβάθμιση στην πιστοληπτική μας βαθμίδα ως χώρα». Δυστυχώς όλα αυτά τα οποία αναφέρεται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και μέσα από αυτή την απόφαση του Αρείου Πάγου αναφύονται πέραν των πληστηριασμών πολλά θέματα και ζητήματα θεσμικά, αλλά που άπτεται και της λειτουργίας δυστυχώς του δημοκρατικού μας πολιτέματος. Εμείς χθες σε συνάντηση που είχαμε στη Βουλή σε πολιτικούς αρχηγούς, ένα από τα θέματα που θέσαμε και πλέον προβαίνουμε και σε συγκέντρωση υπογραφών είναι το θέμα της ελληνικής δικαιοσύνης. Ελέγχθη στη συνάντηση που είχαμε ότι πιέστηκαν οι δικαστές. Δικαστής όμως που πιέζεται πάβει να είναι ανεξάρτητος. Και δικαστής που πάβει να είναι ανεξάρτητος δεν τηρεί τον όρκο του και γίνεται πλέον, θα πω, αντικείμενο συναλλαγής. Εμείς λοιπόν θέσαμε επίσημα χθες θέμα συνταγματικής αναθεώρησης όσον αφορά το καθεστώς λειτουργίας της ελληνικής δικαιοσύνης. Η ελληνική δικαιοσύνη στη σημερινή μορφή της έχει εξελιχθεί σε θεσμικό βαρύδι λειτουργίας της ελληνικής δημοκρατίας. Σε καρκίνωμα στα σπλάχνα της ελληνικής πολιτείας και όλη η λειτουργία της δυστυχώς νοθεύει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ελληνικής δημοκρατίας. Οι Έλληνες δικαστές και σε κυλήσεις κατά δήλωσή τους, το ακούσατε, είμαστε όλοι αυτοί κοϊμάρτερες, τι είπαν, ότι έχουμε το ανέλεγκτο. Είναι λοιπόν ο μόνος κλάδος εντός της ελληνικής επικράτειας που δεν ελέγχεται και δεν υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες. Σε μια δημοκρατία λοιπόν που κάτι δεν ελέγχεται, μετατρέπεται σε θύλακα ψήφισης, διαφθοράς και συναλλαγών. Και έχουμε λοιπόν και στην απόφαση του Αρείου Πάγου. Μισό λεπτό. Άρα στην ουσία ζητάτε αλλαγή στον τρόπο επιλογής της ανώτατης δικαστικής ηγεσίας. Διότι, κυρία Κρητικέ, εδώ υπάρχει ένα θέμα, επαναλαμβάνω. Η εστία δεν είναι μια τυχαία εφημερίδα, πέρα από το ότι είναι από τις παλιότερες. Έχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο ως αναφορά, που είναι στις παρυφές του κυβερνοντός κόμματος. Όταν η εστία αναφέρει τέτοιο κλίμα μέσα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, με συγχωρείτε, οι αεροπαγίτες δηλαδή ενδιαφέρονται για την όποια κυβέρνηση, δεν λέω μόνο για τη σημερινή, λέω και για τη χθεσινή και για την προχθεσινή, ενδιαφέρονται να πάρει αναβάθμιση πιστοληπτική η εκάστοτε κυβέρνηση και όχι για μια πραγματικότητα που, όπως μας έχετε πει, είναι χάσιμο φόρων για το δημόσιο, χάσιμο σπιτιών και επιχειρήσεων για εκατομμύρια πολίτες. Με λίγα λόγια, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι αεροπαγίτες ενδιαφέρθηκαν για θέματα ξένα προς το λειτουργήμά τους. Η απόφασή τους δεν ελήφθη με κριτήρια δικαίου. Ελήφθη με κριτήρια συμφερόντων ξένων και προς τη χώρα και προς το λειτουργήμα αλλά και προς τον όρκο που έχουν θέσει. Εμείς λοιπόν θέσαμε θέμα συνταγματικής αναθεώρησης όσον αφορά τρόπο επιλογής δικαστών, όσον αφορά τρόπο κρίσης δικαστών, όσον αφορά τρόπο ελέγχου δικαστών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν, το έχει δει το φως της δημοσιότητας Πολάκης, υπάρχουν δικαστές που κάνουν να εκδώσουν και 18 μήνες μια απόφαση. Υπάρχουν δικαστές που όποιες αποφάσεις εκδίδουν πρωτόδικα, δευτερόδικα όλες ανατρέπονται. Τα πειθαρχικά του συμβουλία στην ουσία δεν λειτουργούν. Γιατί δεν λειτουργούν? Διότι ο πρωτοδίκης που θα κριθεί, που έχει πάει στο πειθαρχικό, έχει θείο τον εφέτη, ο οποίος πρόκειται να γίνει αεροπαγίτης και ο αεροπαγίτης πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί, επειδή πρόκειται να ζητήσει μία χάρη, δεν χαλάει το χαρτί του μελλοντικού αεροπαγίτη που είναι ο εφέτης και απαλλάσσει πειθαρχικά τον πρωτοδίκη. Καταλάβετε πώς λειτουργεί η ελληνική δικαιοσύνη? Μάλιστα. Να προσθέσω εγώ ότι όπως ανεγράφει σε δημοσίευμα με στοιχεία στο ΑΕΔΙΣΙΣ, υπάρχει και γιος αεροπαγίτης, εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος εργάζεται ο άνθρωπος, νομικός είναι,
σε servicers και funds. Τι να υποθέσω ακριβώς εγώ λοιπόν, όταν η εισήγηση της αγγελίας του Αερίου Πάγου ήταν θετική για τους services και τα fund. Πρέπει λοιπόν, πέραν όσων σας προανέφερα, να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο όργανο στο οποίο θα μπορεί να προσεύγει ο πολίτης για να ελέγχονται οι δικαστές. Το όργανο λοιπόν αυτό, κατά το πρότυπο και άλλων χωρών, ναι, μπορεί να αποτελείται από μέλη του Αερίου Πάγου, από μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου, να αποτελείται από μέλη της Βουλής διακομματικά, να αποτελείται από μέλη θεσμικών φορέων της χώρας, επιμελητηρίων εμπορικών ενώσεων κλπ. Και διακληρώσεως από πολίτες. Ένα όργανο λοιπόν που θα αντιπροσωπεύει όλη την ελληνική κοινωνία και θα κρίνει ένα δικαστή, ένας πολίτης κρίνει ότι αδικείται. Και ότι δεν υπάρχει το ανέλεγκτο. Διότι θέτω υπόψη σας ότι αν αυτή η συνεσύ νιώθεις ότι αδικήθηκες από κάποιο δικαστή ή ότι η απόφαση που βγήκε είναι προϊόν συναλλαγής του δικαστή, το μόνο που μπορεί να κάνεις είναι να προσφύγεις κατά τον δικαστή. Δεν υπάρχει δικηγόρος ο οποίος θα σου συντάξει τέτοιο κείμενο. Δεν υπάρχει δικηγόρος. Εγώ είμαι αυτή η κοσμάρτας που λέει δικηγόρη και ένας πολύ, δεν μπορώ να το κάνω διότι θα κλείσω το γραφείο μου. Διότι μετά θα μου απορρίπτονται οι υποθέσεις μου. Θα γίνω μαύρο πρόβατο. Είσαι αυτό το θεωρείτε δικαιοσύνη? Πήγατε στον πυρήνα ενός σοβαρότατου θέματος. Τι σας απάντησαν τα κόμματα παρεπιπτόντως? Θα μελετήσουν τις προτάσεις μας. Καταλάβω. Έχουμε δεχτεί, αν θέλετε, θα πω από ένα μεγάλο αριθμό κομμάτων, πρόσκληση να αποστείλουμε αυτά που σας λέω τώρα προφορικά και γραπτά. Φυσικά και θα γίνει άμεσα, εντός των επόμενων 2 ημερών. Μάλιστα αυτές οι προτάσεις μας θα κοινοποιηθούν στο σύνολο του τύπου ημερήσιου, ηλεκτρονικού, σε θεσμικούς φορείς, σε επιμελητήρια, διότι ήρθε η ώρα για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί εάν το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή η ελληνική διοικησία, λειτουργούσε πραγματικά ανεξάρτητα και πραγματικά υπήρχε μια ζυγαριά, όπως είναι και το σήμα της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν θα υπήρχε θέμα πληστηριασμού. Πάμε τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σε αυτή καθ' αυτή την απόφαση. Η απόφαση αυτή του Αερίου Πάγου απλώς έσπασε τη θριαλίδα που άνοιξε τον ασκότη όλου. Και θα σας πω το γιατί. Και θετική να ήταν υπέρ των δανειληπτών, τι θα έκανε? Σωστά, το έχετε πει. Δεν θα δίνει το δικαίωμα στους υποεργολάβους που είναι τα σέρβισες να κάνουν πληστηριασμούς. Επομένως θα ερχόντουσαν τα φαντ να κάνουν τους πληστηριασμούς. Απλώς θα κέρδιζαν οι δανειλήτες ένα χρόνο μέχρι να ξαναξεκινήσει όλη η διαδικασία. Μάλιστα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, έχετε δίκιο. Έτσι. Μπράβο. Απλώς τι έδειξε η απόφαση αυτή? Συνήθως οι αποφάσεις δηλαδή, που κάνουν να βγουν 3 μήνες, 6 μήνες, ένα χρόνο. Βγήκε σε 10 μέρες. Fast track δηλαδή. Fast track. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει αυτό που σας είπα. Έχουμε σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο. Επειδή οι πληστηριασμοί κλπ. Γίνονται βάσει δεσμεύσεων μνημονιακών που έχει αναλάβει η χώρα την περίοδο 2015-2019 και τα εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση. Η οποία ενώ μπορεί να παρεύει πολιτικό και στους πληστηριασμούς σε θέματα όμως όχι που θα λιάνουν αλλά που θα λύσουν το πρόβλημα. Τι εννοώ? Θα είμαι ξεκάθαρος. Πρώτα-πρώτα, τα funds και τα services εκτελούν 160.000 πληστηριασμούς 2022-2023-2024, δηλαδή 600.000 κόσμος περίπου με μια τετραμελή ή πεντεμελή οικογένεια θα ξεσπιτωθεί ή θα εξαποδριστεί οικονομικά και κοινωνικά και έχουν στα χέρια τους 720.000 ακίνητα. Τι ζητάμε λοιπόν εμείς? Να δημιουργηθεί ένα εποπτικό δημόσιο όργανο που θα ελέγχει τη λειτουργία των φάντων και των services. Η όλη διαδικασία με τα φάντων και τα services να μην γίνεται προφορικά όπως τώρα, γιατί αυτό κάνουν για να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, να γίνεται εγγράφος. Και αν υπάρχει απόρριψη της πρόθεσης διακανονισμού του δανειολήτη από πλευρά φάντων και services, να είναι γραπτά αιτιολογημένη. Όλο αυτό το υλικό λοιπόν να είναι υποχρεωμένο το φαντ να το αποδεσμεύσει αντίγραφά του στο δανειολήπτη για περαιτέρω χρήση. Τι περαιτέρω χρήση? Χρηστά συναλλακτικά ήθη, καταπάτηση νόμου περί προστασίας του καταναλωτή, δηλαδή να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Πρώτο δεδομένο. Δεύτερο δεδομένο, για να λέτε πώς λύνεται το πρόβλημα παρά τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Αν υπάρχει πολιτική βούληση και θέληση με εφαρμόζοντας απλώς κοινοτική νομοθεσία και εθνική νομοθεσία. Ζητάμε την πλήρη διαφάνεια και ονομαστικοποίηση των μετόχων και των μετοχών, τόσο των services, δηλαδή των υπεργολάβων που εδρεύουν στην Ελλάδα, όσο και των funds που εδρεύουν στο εξωτερικό.
και είναι εταιρείες φαντάσματα του ενός δολαρίου ή του ενός ευρώ, και αυτές οι εταιρείες φαντάσματα χτυπάνε και διακινούν εκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή να δημιουργηθεί ένα δημόσιο μητρό όπου να δηλώνονται υποχρεωτικά οι πραγματικοί μέτοχοι, ονομαστικοποίηση δηλαδή, τόσο το funds όσο και το service της. Οι συγκεκριμένοι κύριοι να είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το πόθο ενέξεις των κεφαλαίων τους και να προσκομίσουν πιστοποιητικό καθαρότητα στο χρημάτων τους. Αυτά που σας λέω προβλέπονται κοινοτική νομοθεσία, εθνική νομοθεσία και δεν έχουν σχέση με μνημόνια. Προχωράμε παρακάτω. Στον τρόπο διεξαγωγής των πληστηριασμών. Ζητάμε απλά πράγματα που εφαρμόζονται στον απλό πολίτη. Όποιος προσέρχεται στον πληστηριασμό για να πάρει ακίνητα, είτε είναι εταιρεία ημεδαπή, δηλαδή ελληνική, είτε είναι εταιρεία εξωτερικού, είτε είναι φυσικό πρόσωπο, να είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα φορολογικά του στοιχεία των 10 τελευταίων ετών, πιστοποιητικό πόθο ενέσεως και το σημαντικότερο, από την τράπεζα που θα εκτεμιευθούν τα χρήματα για να πάρει το ακίνητο του φουκαρά, θα το πω έτσι, όπως έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη, και θα σας το πω το περιστατικό του φουκαρά, να είναι υποχρεωμένος η τράπεζα να του εκδώσει πιστοποιητικό καθαρότητα χρημάτων. Αυτή τη στιγμή, και αφορά και το Ηράκλειο της Κρήτης, αφορά και την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τη Ρόδο και την ΚΟ και το Ηράκλειο, εταιρείες αγνώστων συμφερόντων, ξένες εταιρείες, συστηματικά δημιουργούν οικιστικές νησίδες στα μεγάλα αστικά κέντρα που σας προανέφερα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και στις τουριστικές περιοχές της χώρας, Ρόδο, ΚΟ, Ηράκλειο, Κρήτης και Κέρκυρα. Δηλαδή δημιουργούν νησίδες που τις ελέγχουν μέσα στις πόλεις της χώρας. Διότι έχουμε περιπτώσεις στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη που σε συγκεκριμένες περιοχές, συγκεκριμένες εταιρείες παίρνουν σε πληστηριασμούς 40, 50, 60 κινήτα. Με χρήματα λέτε αγνώστου προελεύσεως. Αγνώστου προελεύσεως. Και αφορολόγητα, Και αφορολόγητα, βέβαια. Μάλιστα. Και αυτό ενέχει και μεγάλους γεωπολιτικούς και γεωστρατηγικούς κινδύνους. Σαφώς. Όταν γίνεται στα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και σαφώς, σαφώς. Αφού είναι αγνώστου προελεύσεως, δεν μου λέτε τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, είπατε, με το φουκαρά. Λοιπόν. Στην Καλαμαριά, σε μια τετραμελή οικογένεια, για ένα χρέος 15.000 ευρώ, αμφισβητούμενο, 15.000 ευρώ αμφισβητούμενο, υπάρχουν πολλά θολά σημεία γύρω από αυτή την οφειλή, την οποία τα 15.000 ευρώ, τα φάνση εισέδησης και η τράπεζα με τα έξοδα και τους τόκους τα κάναν 40, πήραν το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο, την πρώτη και κύρα κατοικία. Και προσέξτε, στον πληστηριασμό το συγκεκριμένο ακίνητο, το φτωχόσπιτο, χτυπήθηκε για 90.000 ευρώ. Δηλαδή κάποιος έκανε ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αυτός ο κάποιος είναι 35 χρονών και χθες πήγανε συνοδεία αστυνομίας, τριών μπράβων, σπάσαν την πόρτα, πετάξαν έξω την οικογένεια, δεν προλάβαν να πάρουν ούτε το φορτιστή του κινητού τους. Σήμερα η μάνα και το ένα παιδί με εισιτήρια που τσίλαν φεύγουν με τρένο να πάνε στη Γερμανία να μείνουν σε συγκινή τους εκεί. Και μένει πίσω ο πατέρας και ο γιος να παλέψουν να πάρουν το σπίτι τους πίσω. Δεν μου λέτε, κύριε Πρόεδρε, κυκλοφορεί από χθες μία λίστα με 42 εταιρείες funds, οι πλήστες όσες είναι Ιρλανδική δηλωμένη η έδρα. Υπάρχουν και funds εκεί ελληνικών τραπεζών. 100%. Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν τώρα, ισχύει αυτό που ελέγχθη ότι μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου δεν ειδοποιούν καν τον κάτοχο του ακινήτου έστω για μια τελευταία διαπραγμάτευση, δεν ξέρω, συνεννόηση, μπαμ στο κεφάλι, κατάσχεση και έξω? Βεβαιότατα και ισχύει. Και όχι μόνο αυτό. Χρωστάς 50.000 ευρώ. Τους παίρνει τηλέφωνο να κάνεις ένα διακανονισμό. Ξέρετε τι σου απαντάνε? Για να μιλήσουμε, όχι για να διακανονίσουμε, για να μιλήσουμε και να εξετάσουμε το ετοιμάσιο πρέπει να μαζέψει 10.000. Μιλάμε για συμμορίες. Μιλάμε για συμμορίες. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, για να καταλάβω κάτι. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο στον δανειολήπτη, που βεβαίως παρηγορία στον άρρωστο είναι και αυτό, αφού δεν δίνατε τόσο καιρό, που να δίνετε τώρα? Αλλά έστω ρε παιδί μου, για τα μάτια του κόσμου, ούτε αυτό, ούτε φίλος οικής δηλαδή. Ούτε τίποτα απολύτως. Τίποτα. Και το πολιτικό σύστημα κοιτάει απλά. Όπως το είπατε. Ενώ μπορεί να παρέμβει, όπως σας προανέφερα, χωρίς να θυχτεί τίποτε από τις υπογραφές που έχουν βάλει τις μνημονιακές. Τίποτε. Εάν γίνουν αυτά που σας λέω, οι 160.000 πληστηριασμοί θα γίνουν 10.000 πληστηριασμοί. Ισχύει και για ενήμερα, μου γράφουν εδώ.
σαν ημέρα δάνεια που τα έχουν πάρει, τι κάνουν. Έρχονται και αυξάνουν ή διπλασιάζουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων ή άλλων δανείων λόγω αυξήσεως των επιτοκίων. Και όταν τους πάρεις τηλέφωνο, έχουμε μία περίπτωση. Άρα, μισό λεπτό. Πρώτον, εκτός από τα κόκκινα δάνεια, για να το καταλάβει ο κόσμος, μεταβιβάζονται πλέον και τα ενήμερα. Σωστά. Εννοείται, βεβαίως. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε λοιπόν θέμα ενήμερου δανείου, τουλάχιστον 10 χρόνια το δάνειο πληρώνεται κανονικά. Μάλιστα. 400 ευρώ το μήνα η δόση. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ή δανειολήπτης πληρώνει, έχει ένα μισθό 1000 ευρώ και έχετε ξαφνικά το συγκεκριμένο φάκελο και του λέει ότι τα 400 λόγω αύξησης των επιτοκίων θα τα κάνουμε 700. Και του λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να ζήσω, μου δίνουν 300 ευρώ. Τουλάχιστον κάτι το μου. 500, δεν ήταν να δω πώς θα το παλέψω. Η απάντηση ήταν, το μόνο που μπορούμε να σου κάνουμε, σου δίνουμε 6 μήνες να πουλήσεις το σπίτι σου για να μας δώσεις τα λεφτά μας. Αλλιώς θα στο βγάλουμε στον πληστηριασμό. Με συγχωρείτε, εκτός από τη φτωχοποίηση της κοινωνίας, έχουμε και λιθιοποίηση της κοινωνίας, αν ακούω τόσα τέτοια πράγματα. Για ακούστε εδώ. Είναι τα κέρδη σχεδόν υποθηκευμένα από το ίδιο το πολιτικό σύστημα μέσω του αναβαλλόμενου φόρου, το νόμο 4172 του 2013, γνωστό νόμο Χαρδούβελη, που ορίζει ότι σε μια περίπτωση που μια τράπεζα εμφανίσει ζημιές σε μια οικονομική χρήση, εκδίδονται τίτλοι υπέρ του δημοσίου, δηλαδή κρατικοποιείται, αντίθετα όταν εμφανίζει κέρδη μπορεί να συμψηφίζει το φόρο με τις ζημιές που κανονικά θα κατέγραφε από τιτλοποιήσεις ή πωλήσεις δανείων, και μάλιστα με ρύθμιση του 21 οι τράπεζες έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν εντός 20 ετίας. Ισχύει? Βεβαίως και ισχύει. Α, ωραία. Ένα ερώτημα. Α, ωραία. Τα δικά σας δικά μας και τα δικά μας δικά μας. Μάλιστα. Βεβαίως. Πέρσι οι 4 συστημικές τράπεζες εμφάνισαν κέρδη, αν δεν κάνω λάθος, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεν πρέπει να πληρώσουν κάποιους φόρους. Δεν πρέπει να ανταποκριθούν ή να πάρουν έστω το 1 τρίτο. Γιατί εμείς αυτό προτείναμε. Από τις αυξήσεις των επιτοκίων, το 1 τρίτο να το απορροφήσει ο δανειολήπτης, το 1 τρίτο να το απορροφήσει το δημόσιο και το 1 τρίτο η τράπεζα. Ούτε αυτό δέχονται. Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Τι κάνουμε από εδώ και μπρος, με ρωτάει. Τι κάνετε. Καλά. Τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει κάτι ή είναι χειροπόδαρα δεμένη? Μπορεί να γίνει, αλλά με μεγάλο βαθμό δυσκολίας και εκεί βασίζονται φυσικά και με έξοδα. Θα σας πω λοιπόν ότι το σημαντικότερο πρόβλημα και θέμα που έχουν είναι ότι οι δανεικές συμβάσεις, δηλαδή το εμπόρευμα, το εμπόρευμα το θεωρούν που αγοράσανε, οι οφειλές αυτές δεν έχουν ελεγχθεί αν είναι νόμιμες. Δηλαδή, αν ο κριτικός χρωστάει στην τράπεζα του κύριου Σαχίνη 100 ευρώ και τα αγοράσει ένα φαντ, τα κατάφορο δεν έχει ελέγξει το φαντ αν είναι νόμιμα. Και ιδίως στην κατανοητική πίστη, θα σας πω ένα παράδειγμα, από τα 100 ευρώ τα νόμιμα δεν είναι πάνω από 20. Με τις λαθροχειρίες και τις απάτησες υπολογισμούς που έχουν γίνει. Επομένως, έχουμε αυτό που λέμε το μη βέβαιο και καθαρισμένο της απέτησης. Είναι ένας βασικός παράγοντας που μπορεί να ανατρέψει τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Όμως, τι πρέπει να κάνει κάποιος? Του έγινε εξόδικη καταγγελία συμβάσεως. Απαντάει με τον ίδιο τρόπο εξοδίκως. Του κοινοποιείται διαταγή πληρωμής. Στην πρώτη επίθεση, 15 μέρες πρέπει να κάνει ανακοπή. Στη δεύτερη επίθεση, 10 μέρες. Και ταυτόχρονα να καταθέσει αρνητική αναγνωριστική αγωγή. Θα αμφισβητεί το ύψος της οφειλής. Ο ίδιος με εξειδικευμένο οικονομολόγο θα έχει να αναλογίσει την οφειλή του και θα ζητάει και από το δικαστήριο να ορίσει πραγματογνώμονα. Και πού να βρει τα λεφτά να το κάνει, κύριε κριτική μου? Εδώ δεν έχει λεφτά να πληρώσει τη δόση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τα έξοδα. Μάλιστα. Καταλάβω. Μα εκεί βασίζονται. Και για να πεις ότι θα προσφύγεις και στον Άριο Πάγο, έχει αυξηθεί η συμμετοχή, η πληρωμή. Στον Άριο Πάγο, ένα γραφείο θεωρητικά νομικό που εξειδικεύεται, γιατί μάλιστα σε πάρα πολλές περιπτώσεις χρειάζεται και σύμπραξη οικονομικού γραφείου, διότι είναι οικονομικά τα θέματα. Σωστό, έχετε λοιπόν δίκιο. Σε ένα λοιπόν νομικό γραφείο, για να πας στον Άριο Πάγο, μπορεί να σου ζητήσουν από 5 και μέχρι 10.000 ευρώ. Α, ωραία. Εντάξει, δηλαδή έχει γίνει απλησίαστη για τον πολίτη η καταφυγή στο τελευταίο. Τι τελευταίο, έπεσε και αυτό. Άρα, κύριε Πρόεδρε, το ζήτημα πολιτικά, γιατί ακούω ότι πρέπει να λυθεί πολιτικά. Πώς πρέπει να λυθεί πολιτικά για 700.000 που δεν θα είναι πια 700.000, θα προστίθενται και άλλοι? Βάλτε και αυτό που μας είπατε με τα ενήμερα και την αύξηση των επιτοκίων που δεν δυνατό άλλος. Άρα και αυτό μπαίνει. Για πόσο κόσμο μιλάμε? Είτε είναι για κατοικία είτε είναι για επιχείρηση, γιατί μην ξεχνάμε είναι και επιχειρήσεις. Μιλάμε για 160.000 οικογένειες για 2022, 2023, 2024. Το 2022
έγιναν 60.000 πληστηριασμοί, ολοκληρώθηκαν 39. Το 23 είναι προγραμματισμένοι να γίνουν άλλοι 60.000 πληστηριασμοί. Το 24 60.000 πληστηριασμοί, συν τους 20.000 που δεν ολοκληρώθηκαν το 22, δηλαδή 80.000 πληστηριασμοί. Επομένως, ναι, αν βάλετε επί 4-5 άτομα, αφορά από 500 μέχρι 700.000 άτομα που θα εξαποανδριστούν. Αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να καταναλώσουν, δεν μπορούν να πληρώνουν φόρους, δεν μπορούν να πληρώνουν ΦΠΑ. Πολλοί από αυτούς ή οι συγγενείς που θα δουν την κατάσταση αυτή θα φύγουν από την χώρα αυτή. Δηλαδή θα έχουμε brain drain, θα έχουμε περαιτέρω απώλεια ενεργού πληθυσμού. Λέει ο Αργύρης, πριν φτάσει στο πινάκιο των πληστηριασμών το ακίνητό μου, υπάρχει τρόπος να τον μπλοκάρω? Βεβαίως, με τους τρόπους που σας προανέφερα. Μόνο με αυτούς τους τρόπους. Είναι σαφές. Σαφές τώρα. Και για να είμαι και σαφής, θα πω το εξής. Ότι θα πρέπει κάποιος να κάνει μια έρευνα αγοράς σε οικονομολόγους και νομικούς εξειδικευμένους. Και θα σας πω ότι ένα κατώτατο κόστος, δηλαδή για να κάνεις το εξώδικό σου, για να κάνεις μια ανακοπή στη διαταγή πληρωμής, να κάνεις μια αγωγή, αν ψάξεις, υπάρχουν και τέτοια γραφεία, οι οποίοι θα πω κάνουν και τη δουλειά τους, αλλά δεν εσκροκερδούν, θα το πω έτσι. Αν σου χρεώσουν από 500 μέχρι 800 ευρώ την κάθε ενέργεια, γιατί να πας στο Κολωνάκι, να πας σε ένα ακριβό γραφείο του Ηρακλείου, θα σου χρεώσει 2.000 την ανακοπή. Μπορείς με 2.000 να κάνεις όλες αυτές τις ενέργειες. Να κάνεις δηλαδή 3-4 δικαστήρια. Αλλά πρέπει εκ των προτέρων να κάνεις έρευνα αγοράς και να βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους να είναι εξειδικευμένοι. Λέει εδώ ο Βασίλης, κύριε Πρόεδρε, λέει σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει για συνταξιούχους που έχουν διαφορά. Πώς θα τους την καλύψει? Έχει σκεφτεί ότι ο συνταξιούχος θα καλυφθεί εν μέρη από αυτή τη διαφορά και θα γυρίσει σε ένα σπίτι που μπορεί να μην του ανήκει? Δυστυχώς δεν το έχει σκεφτεί. Θα σου πω ότι δυστυχώς δεν το έχει σκεφτεί. Αυτή τη στιγμή θυμάστε που τα λέγαμε μέσα από τις φιλόξενες συγκοινότητες του σταθμού σας, χρόνια πίσω, λέγαμε ότι θα έρθει στη χώρα μας το ισπανικό μοντέλο. Αυτό έρχεται στην ουσία? Έχει έρθει ήδη. Ναι, εννοώ. Μπορεί να μην φαίνεται η μαζικότητα, αλλά λέτε ότι στην ουσία αυτό εφαρμόζεται, έτσι? Η μαζικότητα υπάρχει, αλλά δεν φαίνεται από τα τουλάχιστον 4 συστημικά κανάλια. Διότι όταν κάθε Τετάρτη, κάθε Πέμπτη και κάθε Παρασκευή, θα πω μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, προσέξτε τι λέω, μόνο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάθε μέρα γίνονται 1.500 πληστηριασμοί, εσείς τι λέτε, δεν υπάρχει μαζικότητα? Άρα, κύριε Πρόεδρε, το ζητούμενο είναι εδώ πια. Πώς και οι ίδιοι οι πολίτες, και ιδίως αυτοί που είναι στην κόκκινη, την καυτή γραμμή, αντιμετωπίζουν το θέμα και με πολιτικούς όρους. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, αρχίζει η προεκλογική περίοδος, πάνε οι υποψήφοι βουλευτές στα καφενεία. Δεν θα έπρεπε να είναι ένα από τα μείζωνα θέματα? Βεβαιότατα. Να ερωτούνται. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Βεβαιότατα θα έπρεπε να είναι και ένα από τα μείζωνα θέματα. Εμείς λοιπόν θα επανέλθουμε σε μια τακτική που οι παλιότεροι θυμούνται αρχές δεκαετίας του 2000. Τότε που είχαμε πάλι θέμα με πληστηριασμούς και με πανωτόκια. Τι λέγαμε λοιπόν? Δεν λέγαμε στον πολίτη ποιο κόμμα να ψηφίσει. Λέγαμε στον πολίτη μέσα από το κόμμα ποιο βουλευτή θα ψηφίσει, ο οποίος έχει υπογράψει δεσμευτικά έγγραφα απέναντί μας. Δηλαδή και να του πει κάτι ο αρχηγός του, θα αρνηθεί να το ψηφίσει. Γιατί είναι αντίθετο σε συμφέρον τον πολίτη. Έτσι λοιπόν θα γίνει, θα το πω λαϊκά, ένα ξεσκαρτάρισμα μέσα στις κοινοβουλευτικές ομάδες. Για να μείνουν οι βουλευτές που είναι βουλευτές πραγματικά του λαού και όχι βουλευτές υβερόντων ή βουλευτές που βολεύονται. Μάλιστα. Κοιτάξτε, ρωτάει εδώ πέρα και είναι λογικό το ερώτημα του φίλου του Δημήτρη. Χθες, δεν έχει σημασία, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας κατέθεσε τροπολογία προστασίας από τους πληστηριασμούς της κύριας κατοικίας και της βασικής επιχείρησης. Καταψηφίστηκε από όλα τα κόμματα. Εγώ θα σας πω ότι εμείς χαιρετίζουμε την κάθε πρωτοβουλία. Ναι. Ναι, προσέξτε, καταψηφίστηκε. Ναι, προφανώς. Καταψηφίστηκε από όλα τα κόμματα. Όμως εδώ πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους. Ναι. Πριν από εσάς, δεν από το όνομα, μιλούσα με ένα πολύ γνωστό πρώην υπουργό, σαν πολιτικό όνομα. Λοιπόν, θα το πω το όνομα το αύριο. Ο οποίος τι μου είπε? Ότι εγώ, παρότι ανήκω σε συγκεκριμένο κόμμα και πολλοί συνάδελφοί μου, είμαστε υπέρ της άποψης ότι όλα τα κόμματα πρέπει να παραμερίσουμε τις διαφορές μας και σε συγκεκριμένο θέμα να μονοήσουμε για να βρεθεί λύση. Γιατί είναι και εθνικό το ζήτημα. Μα πώς να βρεθεί? Εδώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης επικρίνουν την κυβέρνηση, δεν κάνει τίποτα, αλλά φέρνει ένα κόμμα άλλο της αντιπολίτευσης τροπολογία και δεν τη στηρίζουν. Καταλαβαίνετε. Πώς θα γίνει αυτό? Με την πίεση από την κοινωνία. Και αυτό που είπατε, στο καφενείο του χωριού. Να μην μπορούν να πάνε στο καφενείο.
Μπηχτή εδώ από το φίλο τον Αργύρη. 700.000 λέει άνθρωποι. Επί 2.000 έξοδα, 1,4 δις ευρώ για τους δικηγόρους, κύριε Κρητικέ. Κατελάχιστο. Ναι. Αυτό είναι κατελάχιστο. Κατελάχιστο. Διότι θα πω στον ακροατή σας, τον κύριο Αργύρη, ότι αν πάει σε ένα μέσο προς ακριβό δικηγορικό γραφείο, το 1,5 δις θα γίνουν 2,5 και 3 δις. Ο Νίκος από το Λονδίνο, καλημέρα, λέει στον κύριο Κρητικό. Συγγνώμη, λέει, αλλά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο και στα ενήμερα δάνεια το κάθε φαν και σερβισερς? Απίστευτο, λέει. Μπορεί να το επαναλάβει, τον παρακαλώ πολύ. Βγάζει, αφού το δάνειο όσο είναι εμπόρευμα, είναι ο κάτοχος του εμπορεύματος. Επομένως, όταν κρίνει ότι έχει γίνει αύξηση των επιτοκίων, έρχεται και ο Ζαφιάν τη δόση και είναι άτεχτος. Του λέει, εγώ θέλω τα λεφτά μου. Δεν με ενδιαφέρει αν εσύ θα πεθάνεις, αν εσύ θα ξεσπιτωθείς, αν εσύ θα μείνεις στον δρόμο. Δεν με ενδιαφέρει. Μάλιστα. Τα βρυλίσια μου λένε εδώ, τα χρήματα των φαντ, κύριε Κρητικέ, δεν είναι άγνωστης ταυτότητας. Έχουν εγγραφεί μέχρι 31/12/22 περί τα 50 δις ευρώ δάνεια με υποσχετικές. Μπορεί ο μεγάλος όγκος να δόθηκε από την κυβερνώσα παράταξη, αλλά έχει δώσει και η προηγούμενη, περίπου 2 δις, που φωνάζει κιόλα. Με τα λεφτά του ίδιου του Κοσμάκη του παίρνουν το σπίτι του, λέει. Ισχύει. Μα εννοείται. Διότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες που ανακεφαλοποιήθηκαν με τα χρήματα του ελληνικού λαού ήρθαν στη συνέχεια και πούλησαν τα δάνεια αυτά στους κύριους αυτούς. Αυτό κατά εμάς είναι παράνομο. Εμείς το θεωρούμε, γι' αυτό προηγούμε και σε μηνυτήρες αναφορές πλέον, σε ΔΣ τραπεζών, funds και services, το θεωρούμε απάτη. Και το τεκμηριώνουμε. Λέει κάποιος εδώ, βολευτές γελάν και οι πέτρες. Ο Νίκος, θέλω να ρωτήσω προσωπικά τον κύριο Κρητικό. Πιστεύει ότι σήμερα τα κόμματα εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού, όταν σε αυτό το θέμα σήμερα κιόλας δεν θα έπρεπε όλοι να έχουν σκύψει από πάνω? Θα σας πω πως όχι, δεν εξυπηρετούν τα συμφέροντα του λαού. Αυτό είναι αυταπόδεικτο. Όμως, οι ευθύνες ποιους βαρύνουν? Δεν βαρύνουν εμάς τους ίδιους. Δεν βαρύνουν τους ψηφοφόρους τους ίδιους. Εμάς δεν βαρύνουν. Με ποια κριτήρια ψηφίζουμε? Μήπως ψηφίζουμε ακόμα με τα παλαιοκομματικά κριτήρια να μου κάνεις το ρουσφέτι, να μου διορίσεις το παιδί μου και, και βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος? Αυτό έχει γίνει αυτή τη στιγμή. Εγώ είπα, κύριε Κρητικέ, εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιο κόμμα. Ξέρω ότι χθες ένα κόμμα αντέδρασε, έφερε τροπολογία στη Βουλή. Αν ήταν καλή ή κακιά, τη βελτιώναν. Εδώ την απέρριψαν. Καταλάβατε τι γίνεται. Και την απέρριψαν ακόμη και κόμματα που φωνάζουν. Δηλαδή, εδώ πάει η κοροϊδία σύννεφο, μου λέει ο φίλος ο Βασίλης. Δηλαδή, λέει, κύριε Κρητικέ, μετά τις δημόσιες συχνότητες, λιμάνια, αεροδρόμια, γυαλούς, δημόσια γη, τώρα παίρνουν οικόπεδα μαζί και σπίτια η Ελλάδα πωλείται, και επειδή είπε, λέει, για ειδικές ζώνες μέσα στις πόλεις. Εδώ θα γίνουν ειδικές οικονομικές ζώνες σε όλη τη χώρα, δηλαδή. Αυτό ακριβώς το θέμα που θίγει ο ακροατής σας και αναφέρετε κι εσείς, είναι θέμα απώλειας της εθνικής οικονομικής κυριαρχίας. Γι' αυτό μίλησα για νήσους Βόρειο και Ανατολικού Αιγαίου και Κρήτη. Από άγνωστα συμφέροντα, διότι οι εταιρείες αυτές δεν φαίνονται ποιοι είναι οι πραγματικοί μέτοχοι και κατόχοι. Όταν λοιπόν μια κρατική οντότητα, η ιστορία το αποδεικνύει, χάνει την οικονομική του κυριαρχία, μετά τι επέρχεται? Η απώλεια εδάφους. Ο Νίκος, κύριε Κρητικέ, λέει, ο Κοσκοτάς το ίδιο δεν είχε κάνει? Πήρε τα χρήματα των καταθέσεων και αγόραζε. Τώρα έγινε νόμιμο? Τότε να κάνουμε τον Κοσκοτά πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, αλλά σαν φαρσοκομωδία ή σαν τραγωδία πολλές φορές. Ο Γιάννης επιμένει, κύριε Πρόεδρε, λέει, με ποιο νόμο δίνονται τα ενήμερα δάνεια στα φαντς? Γίνονται, θα σας πω, καλάθια, με το νόμο του 2015 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνονται καλάθια δανείων. Για να γίνουν λοιπόν ελκυστικά το καλάθι, βάζει μέσα στο καλάθι η τράπεζα καταναλωτικά δάνεια. Ληξιπρόθεσμα. Καταναλωτικά δάνεια ενήμερα. Στεγαστικά δάνεια ληξιπρόθεσμα. Και το φιλέτο είναι τα στεγαστικά δάνεια τα ενήμερα και σε ακίνητα που είναι σε καλές περιοχές. Τα οποία τα δίνει όλα μαζί πακέτο στα φαντ. Πακέτο. Αυτό λέγεται καλάθι. Μάλιστα. Καλάθι. Αυτό δεν είναι το καλάθι της νοικοκυράς. Αυτό είναι το καλάθι του κδαρσίματος. Ακριβώς. Και αγοράζει το καλάθι αυτό. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, λέει, είστε σίγουρος ότι πίσω από τα φαντς δεν είναι και οι δικές μας τράπεζες? 100% είναι στελέχη δικών μας τραπεζών. Γι' αυτός είναι και ο λόγος που, όπως σας προανέφερα, ζητάμε ονομαστικοποίηση μετόχων και μετοχών και να δημιουργηθεί ειδικό δημόσιο μητρό όπου θα μπαίνουν τα ονόματα όσων είναι μέτοχοι services στα φαντς
θα προσκομίζουν επόθεν αίσχες προέλευση των κεφαλαίων τους και πιστοποιητικό καθαρότητας και των χρημάτων τους. Είναι βασικό αιτούμενο αυτό που ζητάμε. Γι' αυτό είπα ότι υπάρχει τρόπος θεσμικά με κείμενη διατάξη και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και της Εθνικής Νομοθεσίας όλο αυτό να λιανθεί. Γιατί εάν τηρηθούν αυτά, πιστεύτε με, οι 160.000 φιλεστηριασμοί θα γίνουν 10.000 φιλεστηριασμοί. Και τα σέρβισες θα σε παρακαλάνε να κάνεις ρυθμίσεις. Συγγνώμη, όλοι αυτοί, ρωτάει ο φίλος ο Δημήτρης, είναι τελικά οι περίφημοι στρατηγικοί κακοπληρωτές? Ήταν τόσες χιλιάδες. 1 εκατομμύριο στη χώρα είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και τι γίνεται με τους στρατηγικούς κακοπληρωτές? Και προσθέτει, χθες λέει ο κύριος Σαχίνης, είπε, ναι, το είπα, ότι εδώ τα μεγάλα κόμματα χρωστάνε με υποσχετικές. Αυτή δεν έχει πληστηριασμούς? Συνήθως οι στρατηγικοί κακοπληρωτές ανταποκρίνονται στο 10%. Δεν είναι οι στρατηγικοί κακοπληρωτές. Και συνήθως και οι στρατηγικοί κακοπληρωτές μένουν στα πυρόβλητα. Θα σας πω ότι υπάρχει μια περίπτωση, μεγάλο επιχειρηματία, ο οποίος χρωστάει 180 εκατομμύρια ευρώ. 180! Έχει να πληρώσει πάνω από 5 με 6 χρόνια. Σας πληροφορώ για το συγκεκριμένο κύριο. Οι Έλληνες δικαστές βγάλαν απόφαση να μην κατασχεθούν και εκπληστηριαστούν όλα του τα επιχειρηματικά κίνητα. Με μια καινοφανή θεωρία που εφήβραν. Το σπιτάκι μου στο Φουκάρα στη Θεσσαλονίκη για 15.000 ευρώ το βγάλαν στον πληστηριασμό. 180 εκατομμύρια ευρώ από την μια πλευρά. Τι λέτε, 15.000 ευρώ από την άλλη. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε? 180 εκατομμύρια. Με στοιχεία και με ονοματεπώνυμο. Εάν θέλετε, μόλις κλείσουμε την γραμμή για την προσωπικά δεδομένα, σας τα λέω με το ονοματεπώνυμό τους. Δεν μου λέτε, ο Βασίλης επιμένει, τα χρέη των κομμάτων αποκλείονται από τα funds δηλαδή? Γιατί και πού ξέρουμε ότι αυτοί θα εκλέγονται διαρκώς και θα είναι μέσα στη Βουλή? Καταρχάς, η ίδια η Βουλή τι ψήφισε? Ναι, σωστό. Το καταδίωκτο των τραπεζιτών. Μάλιστα. Το καταδίωκτο. Δεν έχουν ποινικές ευθύνες. Ναι, αλλά ξέρετε, ηχεί λίγο παράδοξα. Κόμματα που χρωστάνε νομοθετούν και παίρνουν αποφάσεις για ανθρώπους που χρωστάνε και δεν μπορούν να πληρώσουν. Ακριβώς. Γι' αυτό σας είπα ότι έχουμε μεγάλο θεσμικό ζήτημα λειτουργίας της ελληνικής δημοκρατίας. Ο φίλος ο Γιώργος, πιστωτική, λέει, κύριε Πρόεδρε, κάρτα, χωρίς προσημείωση, χωρίς υποθήκη, έχει κίνδυνο για πληστηριασμό? Βεβαίως και έχει. Ακόμα και για, θα το αναφέρω περίπτωση, το 2008-2009 αφορούσε συνάδελφό σας δημοσιογράφου για 400 ευρώ. Θα αναφέρω μια τράπεζα που δεν υπάρχει, οπότε μπορεί να την αναφέρω. Η τότε Marfin Bank το έκανε πληστηριασμό. Αναγκαστήκαμε λοιπόν τότε, κάναμε κινητοποίηση, κάναμε αποκλεισμό και κατάληψη του Δήμου Αθηναίων. Ολόκληρο το τετράγωνο περικυκλώθηκε από δυνάμεις των ΜΑΤ και επειδή έγινε μεγάλος θόρυβος, με εντολή του συγχωρεμένου τότε του Βγενόπουλου, ήρθε δικαστικός επιμελητής στο σημείο της κατάληψης στο Δήμο Αθηναίων και έφερε έγγραφο που έλεγε ότι η Μαρφίν πάβει να διεκδικεί τα 400 ευρώ, επομένως σταματάει ο πληστηριασμός. Μάλιστα. Και απορούσε σε ένα αδελφό σας δημοσιογράφο. Επειδή πρέπει να μιλήσετε και αλλού, θέλω να σας προδεσμεύσω. Ποιο είναι το μήνυμά σας, κύριε Πρόεδρε, από εδώ και κάτω? Το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να σταματάμε να πληρώνουμε. Είναι βασικό αυτό. Γιατί πάρα πολλοί δικηγόροι, οικονομολόγοι συμβουλεύουν τον κόσμο να σταματάει να πληρώνει. Άμα δεν έχει. Τι εννοώ. Άμα δεν έχει να πάρει γάλα στο παιδί. Είναι η δόση σου 300 ευρώ. 5 ευρώ το μήνα να βάζεις. Αυτό θέλω. 5 ευρώ. Μάλιστα. Αυτό είναι να μην σταματάς. Γιατί πας μετά στο δικαστή και του λες, κύριε, αυτά είναι τα οικονομικά μου δεδομένα, αυτά είναι τα εισοδηματικά μου κριτήρια, αυτή είναι η οικονομική μου κατάσταση, τα 5 ευρώ μου περισσεύουν, αυτά βάζω. Άρα στην πράξη να καταδεικνύεις τη δυνατότητα που έχεις. Ακριβώς. Μάλιστα. Και σαφές, κύριε Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μείζον θέμα στην προεκλογική συζήτηση για όλους αυτό εδώ. Θα μου πείτε και τι να πρώτο είναι, αλλά εδώ αυτό τώρα. Θα κρίνει τις εκλογές, πιστεύτε με. Καλά, μην παίρνετε όρκο. Μην παίρνετε όρκο. Γιατί η κοινωνία νομίζω ότι έχει βουλιάξει τέλμα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.